Σαν βλάκης έχει λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να με επιτρέψετε κάπως αυθόρμητα να μιλήσω, διότι αντικαθιστώ εκτάκτως έναν συνάδελφο που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και έτσι χάνω και την ευκαιρία να ακούσω πρώτα τον αγαπητό μας τον Υπουργό και μετά να μιλήσω, να απαντήσω κλπ. Πράγματι, κύριε συνάδελφε, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα λειτουργήσε ως το καναρίνι στο ρηχείο για την Ευρωζώνη. Τι είναι αυτό? Κάποτε οι μεταλλουργοί, οι μεταλλορύχοι, όταν κατέβαιναν στις στοές, έπαιρναν μαζί τους ένα καναρίνι. Αν αυτό σταματούσε να γελαϊδάει ή έπεφτε, ψοφούσε, το έβαζαν στο πάδια και φωνάζαν όλοι μαζί αέρια, αέρια. Αυτό το ρόλο παίζει τελικά η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Και όπως είχα γράψει σε ένα περιλάλητο βιβλίο μου πριν τις εκλογές του 9, το καλοκαίρι του 9, το πρόεδρε κλπ., θα μας ζητηθεί, είχα πει, να σωθούμε εντός εισαγωγικών με λάθος χάρτη. Και αυτό συνέβη, κύριε συνάδελφοι. Το είπε και ο Υπουργός χθες, δηλαδή όταν δομικά και θεσμικά ανέτοιμη η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Θυμηθείτε ότι τον Οκτώβριο του 2008, μετά το Συμβούλιο Υπουργών, ο τότε Υπουργός Σοσιαλδημοκράτης, Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, είπε ότι αυτή η κρίση χρηματοπιστωτική δεν μας αφορά, είναι μια καθαρά αγγλοσαξονική, αμερικανική υπόθεση. Έτσι είπε. Τα κράτη δεν χρεοκοπούν εντός Ευρωζώνης, τα κρατικά ομόλογα είναι risk free, η αναδιάρθρωση του χρέους είναι το απόλυτο ταμπού. Και επειδή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο φίλος Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, κύριε Υπουργέ, σας ανέφερε την περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους, αλλά Brady Plan. Έπρεπε να το υπενθυμίσετε ότι πριν 4 χρόνια το είχαμε συζητήσει αυτό, θυμάστε ότι μάζευα και υπογραφές. Το Brady Plan δεν είναι κάτι το ακραίο για να το απορρίψετε έτσι. Δεν είναι μια μονομερής ενέργεια, ένα default. Άλλωστε φέρει και το όνομα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή γίνεται με την εγγύηση του Treasury, έτσι δεν είναι? Άρα ένα ευρωπαϊκό Brady Plan θα απαιτούσε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και περιλαμβάνει ένα μείγμα απομείωσης του χρέους και αναπρογραμματισμού του, έτσι δεν είναι? Αυτό περιλαμβάνει και δίνει και επιλογές στους επενδυτές. Αυτό είναι κάτι το ακραίο? Όχι. Θυμάστε όταν το πρότεινα εγώ το 2010 τι αντίδραση υπήρξε. Το ίδιο όταν, ξέρω εγώ, λέμε να κοπεί νέο χρήμα, αμάν, η Ιεροσιλία αντιδρούν. Και όμως βλέπετε ότι τώρα συζητούν στην Ευρωζώνη, αναγκαστικά υπό τη δύναμη των πραγμάτων, τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, το ισχυρό ευρώ, συζητούν την ανάγκη μη συμβατικών μέτρων ρευστότητας, τα οποία φαίνονταν τελείως παράλογα. Και εδώ υπενθύμησα την προηγούμενη εβδομάδα στον Υπουργό Οικονομικών ότι πρέπει να φέρει τη φωνή της Ελλάδας σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή στα μη συμβατικά μέτρα ρευστότητας. Εμάς δεν μας καλύπτει άλλη μία ακόμα μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι δεν περνά στην πραγματική οικονομία, δεν αφορά τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις που αποτελούν το 99,8% της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε ένα άλλο εργαλείο μη συμβατικής ρευστότητας που το έχω περιγράψει σε 4-5 πιθανές παραλλαγές. Ή ξέρω εγώ, όταν υπόθηκε να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα, έγινε χαμός. Ότι αυτό είναι παράνομο, θα το ακυρώσει το Συνταγματικό Δικαστήριο, η Bundesbank δεν θα το δεχθεί. Το δέχθηκε. Ακόμα και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, ανάγκα και θεϋπίθεται, το δέχθηκε. Είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωζώνη, κύριοι συνάδελφοι, από τους νέους θεσμούς που επεξεργάζεται, πάρτε το Banking Union, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την κρίση που ζούμε τώρα. Το έχουμε περιγράψει πολλές φορές από αυτό το βήμα. Αφορούν ενδεχομένως την επόμενη κρίση. Ακόμα και ο ESM, που είναι ένα έκτακτο εργαλείο, προσέξτε, δεν ενσωματώθηκε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο
μόνιμος θεσμός. Και ερχόμαστε τώρα στο επίμαχο, το ζήτημα της απομείωσης του χρέους. Και αυτό ταμπού. Γιατί να είναι ταμπού? Κύριε Υπουργέ, μελέτησα πολύ προσεκτικά το μεσοπρόθεσμο. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχει μια ψυχολογία, στο πούμε έτσι, μια ψυχανάλυση του, κάνω του συγγραφέα. Στην προσπάθειά του ενδεχομένως να αποσύσει τις αιτιάσεις του δούνου του που λέει «κούρεμα μεν νέο μνημόνιο δε», μαζί με τα βρωμόνερα πετάει και το παιδί. Δηλαδή την ανάγκη της απομείωσης του χρέους, δημιουργώντας μια ψευδέστηση ασφάλειας ότι για μας δεν είναι τίποτα τώρα πια. Το είχα πει και του Υπουργού εδώ. Δηλαδή έχουμε 3-4% του ΑΕΠ να πληρώνουμε τόκους. Αυτό δεν το κάναμε από το 88, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Άρα είναι μια απλή, εύκολη διαδικασία για μας. Δεν είναι τρόπος διαπραγμάτευσης αυτός. Όλοι βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να περάσουν πράγματι από 18 κοινοβούλια. Αυτή είναι η δυσκολία. Αλλά δεν πρέπει να αντιστρέψουμε όπως η κυρία Μπακογιάννη χθες και να πούμε, ας πούμε, ότι αποποιούμαστε στο στόχο της μείωσης του χρέους επειδή, ξέρω εγώ, υπάρχει, όπως λέει και ο Υπουργός, ο Σλοβαίνος φορολογούμενος. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε στο Σλοβαίνο φορολογούμενο, κύριε Υπουργέ, και να το πούμε όσο επικρέμαται το βάρος, η ρομφαία του χρέους στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης, αποτελεί κίνδυνο και για αυτόν. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ένα πραγματικό momentum αναπτυξιακό στην Ευρώπη με αυτό το βάρος του χρέους. Άλλωστε, χθες ο Υπουργός Οικονομικών στον ΩΣΑ είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με αυτό το βάρος του χρέους και με αυτή την έλλειψη ρευστότητας. Ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας το είπε χθες. Δηλαδή, προσέξτε, λέτε εντάξει, είναι εξυπηρετήσιμο, εύκολο, συγκρίνεται με την Κίνα. Η Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα αναγγέλθηκε ότι είναι πλέον η πιο ισχυρή οικονομική δύναμη στον κόσμο από την άποψη ΑΕΚ, αγοραστικής αξίας ΑΕΠ κλπ. Και αντί να θριαμβολογήσει, ξέρετε τι έκανε? Βγήκε και είπε περίπου ότι αυτά που λέτε είναι προβοκάτσια, ας πούμε. Εξακολουθούμε να είμαστε μια φτωχή χώρα. Εσείς λέτε ότι εντάξει, θρίαμβος, δεν έχουμε πρόβλημα χρέους. Δεν πας έτσι σε μια διαπραγμάτευση η οποία πρέπει να ακολουθείς μια στρατηγική, τη λέω εγώ, mini-max τη λένε, mini-max στρατηγική, ώστε να φτάσεις σε ένα optimum συμβιβασμό. Ξέρουμε όλη η υπόθεση του χρέους δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο, είναι μια διαδικασία, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εάν λέγαμε έτσι υπάρχει ο Σλοβαίνος φορολογούμενος, θα έπρεπε να πούμε και με τα μεσογειακά προγράμματα τότε, υπάρχει ο Γερμανός φορολογούμενος, τι να κάνουμε τώρα εμείς? Θα έπρεπε ο Παπανδρέου τότε να μην βάλει βέτο και να επιβάλλει τα μεσογειακά προγράμματα. Ή το ΕΣΠΑ δεν είναι μια μεταφορά πόρων? Είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε μια βιώσιμη νομισματική ένωση χωρίς μεταβίβαση πόρων? Κύριε Υπουργέ, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι πριν 73 χρόνια, στην κορύφωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κένς, τον οποίο τον αναφέρουμε συχνά σε αυτή την αίθουσα, ο Κένς πρότεινε το περίφημο Clearing Union, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το γραφείο συμψηφισμών μεταξύ πλεονασματικών και ελληματικών χωρών, πιστωτών και οφειλωτών, το οποίο θα ασκούσε μία πίεση αμοιβαίας προσαρμογής και των μεν και των δε. Τι. Ναι, ακριβώς. Στην περίπτωση τη δικιά μας τώρα εδώ, η πίεση ασκείται αποκλειστικά επί των οφειλετών και επί των ελληματικών χωρών, ενώ η πίεση πρέπει να ασκηθεί και στις πλεονασματικές χώρες και προς τους πιστωτές. Έτσι θα κάνουμε μια mini-max, που λέω, διαπραγμάτευση. Για σκεφτείτε αυτό να το γενικεύσουμε και στο εθνικό κράτος, κύριε συνάδελφοι. Τι γίνεται τώρα? Λένε οι Σκοτσέζοι, γιατί εγώ να μοιράζομαι το πετρέλαιό μου με τους Αγγλέζους? Αυτονομία. Γιατί εγώ, λέει ο Καταλανός φορολογούμενος, να χρηματοδοτώ τον Ανδιαλουσάνο? Αυτονομία. Θα πει και ο Ιταλικός Βοράς, γιατί εγώ να δίνω λεφτά στον Νότο? Αυτονομία. Θα διαλύσουμε και τη βάση του εθνικού κράτους αν καταργήσουμε τον κανόνα της αμοιβαιότητας μέσα στις ενώσεις, τις νομισματικές ή ακόμα και τις εθνικές. Κύριε Υπουργέ, το
Σου το έχω ξαναπεί. Ο Μακαρίτης ο Κέινς όταν έστειλε μια επιστολή στο Ρούσβελτ του είπε «Δεν φτάνει το reform και reform και reform, διότι αυτό και αργεί να φέρει αποτελέσματα και βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή να αυξήσει την ύφεση, την ανεργία κλπ. Το άλλο R βάλε προτεραιότητα, recovery του λέει, ανάκαμψη. Τι συμβαίνει τώρα κύριοι συνάδελφοι σε αυτή την παγκόσμια οικονομία σήμερα? Γιατί δεν έχουμε μια πλημμυρίδα έπειτα από την κρίση τη μεγάλη, η οποία θα σηκώσει και τα υπεροκειάνια και τις βάρκες? Πού οφείλεται αυτό? Γιατί έχουμε αυτή τη στασιμότητα, την άεργη και ευάλωτη ανάκαμψη? Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που στερείται η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι η ζήτηση, η παγκόσμια ζήτηση. Δεν υπάρχει ατμομηχανή που να τη σηκώσει. Η Κίνα υποχωρεί και όλοι οι άλλοι είναι σε αυτό που λέμε διπλή λιτότητα. Λιτότητα δημοσιονομική, λιτότητα ανισότητας κοινωνικής και η λιτότητα πιστωτική. Είναι το ισοδύναμο της άλλης λιτότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δηλαδή πιστωτική ασφυξία. Κύριε Υπουργέ, προχωράτε με το βασικό σενάριο. Πάντα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ή να υπονοείται ή να το έχουμε στην τσέπη και δεύτερο και τρίτο και μισό σενάριο. Τρία και μισό σενάρια. Στο παρελθόν θα με θυμάστε από αυτό το βήμα όταν συζητούσαμε το μνημόνιο ή το μεσοπρόθεσμο που είπα ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα αμοιβαίων προσποιήσεων όσον αφορά τις προβλέψεις για να κλωτσίσουν το κουτί να πάει παραπέρα, να χαθεί ή να κερδιθεί κάποιος χρόνος και βλέπουμε. Μίλησα μάλιστα τότε πολλές φορές για αυτό που λέμε στα μαθηματικά ωραίο θεώρημα παντελώς ανεφάρμοστο, τα μαθηματικά του μπιλιάρδου σε κερτή επιφάνεια, όπου δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις που θα πάει η μπίλια σε μια χαοτική κατάσταση. Θα μου πεις, μπορώ να το πω σήμερα αυτό? Όχι. Σήμερα δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί ενδεχόμενα έχουμε προσεγγίσει μαθηματικά, τουλάχιστον θεωρητικά, αν όπως το έχω υπολογίσει, αυτό που λέμε πάτος. Τον έχουμε προσεγγίσει, επομένως μπορεί κανείς βραχυπρόθεσμα να κάνει κάποιες ρεαλιστικές προγνώσεις, αλλά επειδή ο πάτος εδώ είναι ασταθής απολύτως, ανά πάσα στιγμή έχουμε τον κίνδυνο μεγάλων παλινδρομήσεων για μια σειρά λόγους. Το κεντρικό θεώρημα όμως του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, και εδώ βεβαίως παίζει και ένα ρόλο το ότι κατέβαλες, Υπουργέ, μια μεγάλη προσπάθεια για να φτάσεις σε αυτό όπως το φτάσεις. Το κεντρικό θεώρημα είναι ότι το πλεώνασμα, αν μάλιστα είναι βιώσιμο, από μόνο του μπορεί να μηδενίσει την ύφεση. Δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, τα πλεονάσματα, αυτή είναι η υπονοούμενη λογική, δελεάζουν τις παγκόσμιες αγορές χρήματος και επομένως θα πέσει χρήμα εδώ, πολύ χρήμα, διότι μπορούν αυτή τη στιγμή τα funds να δανείζονται φτηνά στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την πολιτική της Fed προσωρινή του χαμηλού επιτοκίου και να έρχονται εδώ με μεγάλες αποδόσεις. Δηλαδή έχουμε deals. Αρκεί, κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο χρηματοοικονομικός ακτιβισμός για να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγική βάση της χώρας, να μετατοπίσουμε τον άξονα της οικονομίας μας προς παραγωγικούς μη διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς? Θα τα καταφέρουμε, ας το πούμε έτσι, να πάμε στο 45-50% του ρυθμού της ανάπτυξης να οφείλεται στις εξαγωγές ή στην υποκατάσταση των εισαγωγών, που αυτό είναι για μας το μεγάλο πρόβλημα, μόνο ή κυρίως με το χρηματοοικονομικό ακτιβισμό? Το αποκλείω. Πολύ περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να συμβεί το εξής: να αλλάξει σε ένα χρόνο πολιτική η Fed για να κάνει ακριβό το χρήμα. Θα δείτε σε ένα βράδυ μέσα ότι είναι hot money που λέμε να φεύγει και τότε έχει τον κίνδυνο μιας δεύτερης βουτιάς εν μέσω πλεονασμάτων. Ή να συμβεί κάτι στην Κίνα που έχει 5 τρισεκατομμύρια assets, διαχειρίζεται, ή ξέρω εγώ, να μην πάρει μέτρα η Fed σαν αυτά που λέμε κόβω χρήμα
και επομένως το αποπληθωριστικό σπιράλ θανάτου, ενώ φαινομενικά η πτώση των τιμών αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, θα κάνει το χρέος μας ακόμα πιο μεγάλο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε, κύριοι συνάδελφοι, να σχεδιάζουμε το μέλλον της χώρας στο στριπτής προς τις αγορές. Και μάλιστα, επειδή συνηθίζω να σας λέω ορισμένα ιστορικά παραδείγματα, πριν 190 χρόνια ο Κόχραν, ο μοιραίος ναύαρχος Κόχραν, ακούστε, επειδή είχε αγοράσει ομολογίες του ελληνικού δημοσίου, του πρώτου και του δεύτερου δανείου, και επειδή ο Ρικάρντο, προσέξτε, ο Ρικάρντο, ο δάσκαλος του Μάρξ, θεωρία αξίας και λοιπά, οικογένεια, είχαν τις τραπεζίτες, τον πίεζαν για να ανεβάσει λίγο τις μετοχές και τις ομολογίες, έκανε την τυχοδιοκτική επιχείρηση προς την Ακρόπολη για να διασπάσει τον κλειό του Κιουταχή, παρά τις προειδοποίησεις του καημένου του Καραϊσκάκη, και πάθαμε τη μεγαλύτερη πανολεθρία και έμεινε η Ακρόπολη άλλα 10 χρόνια στα χέρια των Τούρκων. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, τώρα πάει για να δείτε ότι οι μεγάλες χώρες, και μάλιστα τα παιδιά της Θάτσερ και του Μπλερ ακόμα, δεν στοιχηματίζουν απολύτως το χρηματοοικονομικό ακτιβισμό. Δηλαδή, πάει η Pfizer και λέει θα αγοράσω την AstraZeneca στο φαρμακευτικό τομέα. Και λένε, απ, η ερευνητική βάση της χώρας, η μεταποίηση στη Βρετανία, η απασχόληση των ερευνητών στη Βρετανία, πάει η General Electric να αγοράσει την Alstom ενέργεια στη Γαλλία. Επ, λέει η κυβέρνηση της Γαλλίας, δεν τρέχουν χάζο χαρούμενα όλοι μαζί και να λένε πω πω επενδύσεις και λοιπά. Επ, σου λέει τι διάλογο, δεν θα κάνουμε ένα ευρωπαίο πρωταθλητή για να κουβεντιάσουμε και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις? Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Δεν φτάνει ο χρηματοοικονομικός ακτιβισμός, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνο σε ορισμένες περιστάσεις. Οι συνάδελφοι το είπαν με όλους τους δυνατούς τρόπους, ότι αυτό το ρόλο έπρεπε να το παίξει ένα ισχυρό εθνικό εργαλείο ανασυγκρότησης οικονομίας, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο θα εφρυγράμμιζε το κράτος, τις τράπεζες, το Επενδυτικό Ταμείο που το συρρυκνώσατε τελείως, το ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις νεόφυτες επιχειρήσεις, τις καθιερωμένες επιχειρήσεις. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Συνάδελφε. Ναι, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό θα έσπρωχνε, αλλά Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης, κύριε συνάδελφε, σημαίνει κοινωνικές συμμαχίες, σημαίνει πολιτικές συμμαχίες. Είμαστε δυστυχώς σε μια Βουλή που, ας πούμε, το κυρίαρχο δόγμα είναι «ομί ον μετεμού κατεμού εστί». Δεν υπάρχει διαδικασία κοινωνικών και πολιτικών συνενέσεων. Θα τελειώσω με το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ένα λεπτό μόνο. Τη μεγαλύτερη πίεση, κύριε Υπουργέ, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα την ασκήσει το ασφαλιστικό σύστημα, ακόμα κι αν οι προβλεπόμενες μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό επιβεβαιωθούν στην καλύτερη εκδοχή τους. Πριν, κύριε συνάδελφε, το 2000 έκανα ένα υπολογισμό. Είπα ότι για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στους συνταξιούχους και στις νέες γενιές σε μια διαγενειακή δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε για την επόμενη 20ετία, 2000-2020, μέση παραγωγικότητα της εργασίας 3%, δηλαδή πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τον όγκο της κοινωνικής εργασίας επί την παραγωγικότητα, να προσθέσουμε την αποταμίευση, και στους τρεις δείχτες εμείς είμαστε τραγικοί αυτή τη στιγμή. Και επειδή αυτό ήταν απίθανο, προέβλεψα το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών ως Future Fund, δηλαδή ως κλειστό επενδυτικό ταμείο που θα έπαιρνε μια σειρά κεφάλαια να τα εκμεταλλευτεί. Παρακαλώ, ώστε... κάντε προσπάθεια, ναι, τελειώνω, να συνέλθετε, γιατί έχουμε μακρύ κατάλογο αυτών. Ναι, δεν είναι η πρόθεση με αυτή. Λέω λοιπόν ότι να εφαρμόσουμε αυτό που λέω mini-max στρατηγική, για να φτάσουμε σε ένα optimum συμβιβασμό με την Ευρωζώνη στο ζήτημα του χρέους και της κοπής νέου χρήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ειδικών αγορητών. Και πριν περάσουμε στο κατάλογο των ομιλητών, στη συνέχεια, επιτρέψτε μου να καλωσορίζω στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής την πρόεδρο της Κοινοτικής Συνέδρισης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Άννα Μπρασέρ, στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ελλάδα. Κυρία...